Voyager 1 της NASA, που είναι αυτή τη στιγμή το πιο απομακρυσμένο διαστημικό σκάφος από τη Γη, βγήκε από το ηλιακό μας σύστημα πριν από μία δεκαετία. Από τότε βρίσκεται σε απόσταση 3 δισεκατομμυρίων μιλίων και εξακολουθεί να στέλνει δεδομένα στη Γη, επιτρέποντας τους επιστήμονες να διερευνήσουν το διαστρικό διάστημα. Σε μία πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Nature Astronomy, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι έλαβαν ηχητικά δεδομένα από το Voyager 1. Αφού πέρασε από τα σύνορα του ηλιακού μας συστήματος, το σημείο όπου η επιρροή του ήλιου εξαφανίζεται και ξεκινά το διαστρικό μέσο, το σύστημα του διαστημικού σκάφους εντόπισε έναν αχνό και μονότονο ήχο. Αυτός ο ήχος, ο οποίος χαρακτηρίστηκε σαν σταγόνες διαστημικής βροχής που πέφτουν απαλά σε ένα παράθυρο, είναι στην πραγματικότητα κύματα πλάσματος ή διαστρικό αέριο. Για σχεδόν ένα δισεκατομμύριο μίλια, το Voyager 1 μπορούσε να ακούσει το μονότονο βουητό. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτά τα αδύναμα κύματα πλάσματος διαφέρουν από άλλες ανιχνεύσεις που έγιναν παλιότερα μέσα στην τεράστια ανυπαρξία του διαστρικού χώρου. Για παράδειγμα, μερικές φορές ο ήλιος εκρήγνεται, απελευθερώνοντας σωματίδια στο διάστημα. Οι εκρήξεις αυτές έχουν έναν χαρακτηριστικό ήχο που ο James Coates, ένας αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο Cornell, παρομοιάζει με αστραπή. Αυτές οι εκρήξεις χρησιμοποιήθηκαν κάποτε για τον προσδιορισμό της πυκνότητας του διαστρικού πλάσματος. Ωστόσο, αυτό το χαμηλό σταθερό βουητό δείχνει ότι το Voyager συλλέγει πολλές πληροφορίες που δεν έχουν να κάνουν με ηλιακές εκρήξεις. Οι μελλοντικές αποστολές στο διαστρικό διάστημα θα βοηθήσουν να διευκρινιστεί τι συμβαίνει εκεί έξω και η NASA έχει σχέδια για μια τέτοια αποστολή τη δεκαετία του 2030. Εκτός από το Voyager 1, στο διάστημα κυκλοφορεί και το Voyager 2, το οποίο ταξιδεύει έξω από το ηλιακό σύστημα σε διαφορετική κατεύθυνση. Μάλιστα, το 2020 έγιναν αναβαθμίσεις σε ένα από τα πιάτα επικοινωνίας Deep Space Network και το Voyager 2 περιπλανήθηκε στο χώρο μόνο του. Ευτυχώς, η επικοινωνία με το σκάφος δεν χάθηκε μετά από αυτή την αναβάθμιση. Τα δύο διαστημικά σκάφη εκτοξεύτηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1977 και έκτοτε απομακρύνθηκαν από τη Γη. Το Voyager 2 εγκατέλειψε το ηλιακό σύστημα το 2018 σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο από το Voyager 1. Η απομάκρυνση επέτρεψε στους ερευνητές να διερευνήσουν περαιτέρω την ηλιόσφαιρα, τη γιγαντιαία προστατευτική φυσαλίδα ηλιακού ανέμου που περιβάλλει το ηλιακό μας σύστημα.